Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα έχουμε ένα ιδιαίτερο unboxing. Θα κάνω μερικά πραγματάκια, όχι λίγα, αρκετά θα έλεγα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, τα δούμε όλα μαζί. Θα τα κάνω στα γρήγορα για να μην καθυστερούμε. Είναι πραγματάκια έτσι διάφορα τα οποία ή δεν έχω προλάβει να τα κάνω unboxing, είτε είναι ας πούμε πολύ μικρά και δεν αξίζουν να κάνεις ένα ολόκληρο βιντεάκι για αυτά. Οπότε τα έβαλα όλα μαζί και να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα μπρελόκ που μου είχαν έρθει πριν λίγες μέρες του Fortnite. Αρκετοί μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε από πού τα έχω πάρει. Θα έχω link στο description. Θα έχω link στο description affiliate που θα μπορείτε να τα παραγγείλετε. Εμένα κάνανε περίπου 10 μέρες με 15 μέρες να έρθουνε. Και αν παραγγείλετε 2-3 ή ακόμα και 5-10 από αυτά, δεν θα πληρώσετε τελωνίου. Φυσικά να προσέχετε, μην κάνετε αγορές από το AliExpress μεγαλύτερες από τα 20 ευρώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα τελωνίου. Όχι, υπάρχει πιθανότητα τελωνίου, σίγουρα θα περάσετε τελωνίου. Πάμε να δούμε το δεύτερο, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο της Xiaomi είναι. Γι' αυτό το είχα παραγγείλει. Γενικότερα ό,τι βγάζει η Xiaomi προσπαθώ έτσι, άμα είναι ψηλοπράγματα, να τα αγοράζω. Θα βάζω τα σκουπίδια λίγο στην άκρη γιατί θα γεμίσει εδώ πέρα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν αυτοί με τον υδράργυρο που περίμενες ώρα. Τώρα αυτό το βάζεις, μπαπ, κάνει ένα τάκ και σου τα μετράει. Κάτσε να το δοκιμάσω. Οκ, okay, λέει 32 και 5, μάλλον πεθαίνω. Για κάτσε να δω ξανά. 33 λέει. Λοιπόν, μάλλον πεθαίνω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το αφήνω. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι... ένας φακός που είχα πάρει. Κάτσε να το δούμε αυτό τι είναι. Είναι το μπρελόκ του και καλά. Ωραία, εντάξει, καλή φάση. Κοιτάξτε, αυτός εδώ πέρα ο φακός δεν είναι πάρα πολύ φθηνός. Δηλαδή, ξέρω ότι θα μου πείτε, ρε Πέτρο, μπορούμε να πάρουμε τέτοιο φακό, ας πούμε, από τα φανάρια ή ξέρω εγώ, με κανένα 2-3 ευρώ. Αυτός εδώ είναι δυνατός φακός. Το brand είναι πολύ καλό και έκανε γύρω στα 15 ευρώ, νομίζω αυτός. Καμιά κοσαριά ευρώ πρέπει να έκανε. Απλά δεν έχω τώρα μπαταρία. Έχω παραγγείλει μια μπαταρία για να τον δοκιμάσω. Θα σας τον δείξω και στο μέλλον κάποια στιγμή. Είναι πολύ μικρός, αλλά δυνατός και έχει 2 ή 3 σκάλες. Είναι δύναμη, όχι... δεν είναι της πλάκας δηλαδή. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εδώ τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι τα γυαλιά αυτά. Λοιπόν, ναι. Αυτά, έχει πλάκα. Νόμιζα ότι ήταν γυαλιά και τα είχα παραγγείλει, αλλά τελικά δεν ήταν γυαλιά. Θα σας δείξω τώρα τι είναι. Τα έχω παραγγείλει πολύ καιρό αυτά. Λοιπόν, είναι εδώ η θηκούλα του, εντάξει. Και εδώ η πιο μεγάλη θήκη. Και μέσα έχει και άλλη θήκη. Θα μας τρελάνουν οι τύποι. Και αυτό πρέπει να είναι sub brand της Xiaomi, νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι και καλά Putin φάση το γυαλί, αλλά πρέπει να έχει σκελετό για αυτήν. Δηλαδή έχεις ένα σκελετό και τα φοράς αυτά από πάνω και μπορείς να τα ανεβάζεις έτσι, να τα κατεβάζεις. Ξέρετε, το έχετε δει αυτό. Και αυτά δεν ήταν φθηνά, έτσι. Δεν είναι ότι τα πήρα 2-3 ευρώ. Πρέπει να κάνα καμιά 20-30 ευρώ αυτά, δεν θυμάμαι. Πεταμένα λεφτά, ναι, ναι. Καλά σκέφτηκες. Λοιπόν, κάτσα να τα βάλω στη θέση τους και πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Okay, το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα το ντρονάκι. Το έχω φέρει πάρα πολύ καιρό αυτό, δεν το έχω παρουσιάσει. Να σας πω την αλήθεια, βαριέμαι λίγο. Αλλά θα το κάνω κάποια στιγμή στο μέλλον. Πάμε να το δούμε. Είναι από αυτά τα φθηνά, κάνα 30 ευρώ κάνει αυτό. Για να δούμε, το χρώμα του είναι πραγματικά ωραίο. Εμένα μου αρέσει κιόλας το πορτοκαλί. Dragon Ball φάση. Λοιπόν, θα το πετάξουμε μια μέρα και αυτό. Συντόμως. Λίεν συντόμως. Εδώ πέρα τι έχουμε. Πρέπει να είναι το ποντίκι. Ναι, είναι ένα ποντίκι πάνθινο που έχω πάρει εγώ. 2-3 ευρώ νομίζω έκανε. Το πήρα έτσι για να έχω μια ρεζέρβα από ποντίκια. Ξέρω εγώ, γίνεται κάτι και χρειάζεται ένα ποντικάκι. Κυριλέ, ασύρματο. Μια χαρά. Δηλαδή... είναι και έχει εδώ πέρα κουμπιά και αυτά. Ξέρω εγώ, σου χάλασε το ποντίκι σου το καλό, ρε παιδί μου, και χρειάζεσαι για μια-δύο μέρες ένα άλλο μέχρι να παραγγείλεις
καινούριο. Μπαπ, το βάζεις αυτό, καθάρισες. Πολύ ωραίο, πάμφθινο. Πάμφθινο στην κυριολεξία, δηλαδή 3 ευρώ που να κάνει αυτό. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα τύπου χειμερινό είναι αυτό. Καπέλο έτσι τραγιάσκα, αλλά πιο μοντέρνα φάση. Που είχα πάρει έτσι για να δω τι παίζει. Βέβαια στις φωτογραφίες πάντα φαίνονται πιο όμορφα. Αλλά εντάξει, καλή φάση είναι και αυτή, μωρέ, ξέρω εγώ. Και αυτό 2-3 ευρώ έκανε, σιγά. Λοιπόν, πάει και αυτό. Μετά έχουμε εδώ, αυτό είναι ένα ανταπτοράκι για SD. Εντάξει, το συνδέεις εδώ. Το συνδέεις εδώ. Και βάζεις εδώ τις SD. Μπαπ. Στον υπολογιστή με USB ή στο λάπτοπ σου. Και τις διαβάζει, μια χαρά. Διαβάζει ό,τι κάρτα να είναι. Λοιπόν. Μετά έχουμε μια λάμπα εδώ πέρα που είναι Energy Alpha και αυτή είναι πανθινή. Αυτές γενικότερα είναι ακριβές στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι Philips που είχα πάρει εγώ, εντάξει δεν ήταν τέτοια, αλλά κάτι Philips ενεργειακά Alpha Plus Plus που είχα πάρει κάνανε κανένα, δεν θυμάμαι, κανένα 10 ευρώ νομίζω. 10 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ή 6, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτό είναι πιο φθηνό, δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Και το τελευταίο είναι ακόμα ένα προστατευτικό οθόνης που έχω πάρει. Έχω ξαναπάρει ένα τέτοιο. Σας είχα δείξει κιόλας πώς να βάζετε το προστατευτικό στο κινητό σας και είχα κάνει το τρελό το fail. Πήρα άλλο ένα και θα το ξανακάνω κάποια στιγμή. Να δω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν εν ολίγης. Δεν θέλω να μακρηγορώ ούτε να κάνω κανένα τεράστιο βίντεο. Τα έκανα έτσι εντάχει όλα μαζί. Πιο πολύ ήθελα να σας μιλήσω και να σας πω για τα πράγματα του Fortnite. Θα φέρω και άλλα κάποια στιγμή. Έρχονται κάτι τσάντες, κάτι κασετίνες Fortnite, κάτι μπλούζες, κάτι τέτοια. Θα τα δείξω στο μέλλον. Link affiliate στο description. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like. Αν θέλετε να δείτε τα επόμενα βίντεο κάντε subscribe στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!